Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο, τον νέο βουλευτή του ΚΚΕ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά μετά από πολλά χρόνια, αν δεν απατώμε. Κύριε Αμπατιέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους. Θα τη χρειαστούμε, εμείς θα μπούμε μπροστά, αλλά όλοι θα τη χρειαστούμε. Είχε καιρό να βγάλει το ΚΚΕ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Σήμερα ορκίστηκε η κυβέρνηση, έχει αρχίσει η διαδικασία παράδοση παραλαβής. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Βορύδης θα είναι ίσως το νούμερο 2. Θα αναπληρεί και τον Πρωθυπουργό όταν θα λείπει στη Βουλή κτλ. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πώς τη σχολιάζετε? Εντάξει. Ενδιαφέρουσα με την έννοια. Ως άτομο ο ίδιος τι σηματοδοτεί, νομίζω όλη η νέα σύνθεση της κυβέρνησης είναι μια ανακύκλωση προσώπων και υπουργών, οι οποίοι ο καθένας τους έχει γνωστές αντιλαϊκές περγαμηνές, έχουν σε διάφορους ρόλους παίξει δυστυχώς αντιλαϊκούς έτσι, ένα έργο δηλαδή ενάντια στο λαό. Άλλοι αναβαθμίστηκαν, άλλοι υποβαθμίστηκαν. Το κύριο είναι, αν το δούμε ως σύνολο, ότι επιταχύνονται αυτά που λέγαμε και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα προεκλογικά, μια δύσκολη επόμενη μέρα για το λαό, μια σκληρή ατζέντα που προεκλογικά δεν έγινε φανερή. Θεωρούμε ότι πλην την προσπάθεια του κόμματός μας, αυτά τα σινιάλα που έχει στείλει και η Κομισιόν και η Αρινή Σύνοδος, που θα γίνουν πιο φανερά και στη Σύνοδο Κορυφής μέσα στο Σαββατοκύριακο, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μπροστά σε νέα εξέλιξη και όξυνση των ανταγωνισμών, είναι ένα κατάλληλο προσωπικό για να τα προχωρήσει. Είναι πάντως, κύριε Αμπατιέλο, δύο νομοσχέδια. Το ένα είπε, είναι εντάξει για το επιτελικό κράτος, απλά θα επικυρώσει αυτό που υπάρχει με μικρές βελτιώσεις. Αλλά το άλλο είναι το φορολογικό, που έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα αυξήσει συντάξεις, θα μειώσει κάτι παρακρατήσεις φόρων, θα συνεχίσει να δίνει το επίδομα στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά κτλ. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το κάνει, γιατί δεν έχει πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Να δούμε το τελικό νομοσχέδιο πώς θα είναι, γιατί είναι πολύ εύκολο, ειδικά σε αυτά τα φορολογικά, να πετάνε ένα τυράκι επιδόματος και να κρύβεται όλη η φάκα που είναι ότι μας θα παίρνουν διπλά και τριπλά από την άλλη τσέπη. Πάντως, ειδικά, ναι. Υπάρχουν η προεκλογική αντιπαράθεση, θυμάστε, με τους φόρους που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, σαν να ήταν το ένα κόμμα ήθελε να παρουσιαστεί ότι είναι υπέρ των φόρων και το άλλο ότι είναι κατά των φόρων γενικά. Ενώ η πραγματικότητα που έχουμε ζήσει 10 και πλέον χρόνια από όλα τις κυβερνήσεις και είναι ότι όλα αυτά τα κόμματα, τα Νέα Δημοκρατία βεβαίως, θα έχει δυστυχώς και τη συνένεση σε κάποια ζητήματα σίγουρα στα στρατηγικά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και αυτά τα κόμματα μιας χρήσης, αυτά τα κόμματα είναι υπέρ των φόρων στους πολλούς, αλλιώς πώς έχουμε φτάσει να πληρώνουμε 95% φόρο τα λαϊκά στρώματα, και κατά των φόρων στους λίγους, όπως είναι οι εφοπλιστές, βιομήχανοι κλπ. Αυτό είναι το θέμα. Από όλα αυτά που αρπάζουν τα δις, τα λεγόμενα μαξιλαράκια, ματωμένα πλεονάσματα, όπως είπατε εσείς, στη Σύνοδο Κορυφής θα ανοίξει πάλι το θέμα του συμφώνου σταθερότητας. Τώρα αυτά θα αρχίσουμε να τα συζητάμε πιο καθαρά και τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, για ένα νέο γύρο κοινωνικών περικοπών και λιτότητας στο όνομα αυτών των πλεονασμάτων των πρωτογενών. Λοιπόν, αυτά θα έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει ο λαός και δεν θέλει καμία ανοχή από την πρώτη, λέμε εμείς, μέρα, από χτες. Καμία ανοχή, κανένα συμβιβασμός στην επίθεση και στη μάχη για το λαϊκό εισόδημα, για τις ανάγκες των πολλών. Ναι, σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο νέος Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει η ενίσχυση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας με 1,5 δις που έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μάλιστα είπε ότι η εντολή που έχουμε είναι να απαντήσουμε σε κρίσιμες προκλήσεις που είναι η ασφάλεια, η ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. Δεν ακούγονται άσχημα αυτά όμως, κύριε. Ναι, παίζουν ωραία με τα νούμερα, είδατε. Και είναι και η χρήσιμη διάφοροι της σοσιαλδημοκρατίας που καταλήγουν τελικά στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που ξέρουν καλά αυτό το παιχνίδι. Τι δεν λέει? Δεν λέει πρώτον ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 30 και δις και μόλις ένα ακόμα κάτι δις δίνεται για την υγεία, αυτό το τόσο πολύ μεγάλο θέμα,
που μας έχει απασχολήσει όλους. Την προηγούμενη τετραετία είχαμε και την πανδημία, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, τη σφραγίδα που έχει βάλει στο μυαλό μας. Είπε όμως, δόθηκαν 5,2 δις έναντι 3,9 που ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ενώ όχι τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μετά το δεύτερο, που είχε ενδιαφέρον, πέρα το ότι κρύβεται, λέει, το Ταμείο Ανάκαμψη, η μεγάλη πλειοψηφία των χρημάτων πάει για να μπουκώσει του επιχειρηματικού ομίλου με λεφτά, με φτηνό δανεισμό. Αυτό από πού το βγάζετε το συμπέρασμα, έχετε κάποιες ενδείξεις που σας οδηγούν σε αυτό? Ξέρουμε όλοι, το Ταμείο Ανάκαμψη είναι δημόσιο. Είναι η πράσινη ενέργεια, τα πράσινα άλογα που λέμε εμείς, είναι επιδοτήσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να επενδύσουν προς τα εκεί. Αλλά να σας πω και στην υγεία, από αυτά τα λεφτά που ανακοινώνει, η μεγάλη πλειοψηφία επίσης είναι για αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας που ξεσκιστήκανε στα κέρια την περίοδο της πανδημίας. Θυμάστε, είναι η περίοδος που το ΚΚΕ έλεγε επιτάξτε τον ιδιωτικό τομέα να μην πεθαίνει ο κόσμος έξω από τις ΕΣΜΕΘ των δημόσιων νοσοκομείων και τα διάφορα μεγάλα οι κλινικάρχες και αυτά εμπορευόντουσαν μαζί με την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα πόσο θα νοικιάζουν το κρεβάτι την ώρα που πρέπει να επιταχθούν όλα από το κράτος για να μην πεθαίνει κόσμος. Αυτοί θα μασουλήσουν το περισσότερο χρήμα και κάτι λίγα, για να λέμε και την αλήθεια, γύρω στα 300 εκατομμύρια από όλα αυτά θα δοθούν για ορισμένες ανακαινήσεις. Όλοι θέλουμε να ανακαινιστούν, αλλά δεν φτάνουν για τίποτα στα τόσα νοσοκομεία. Εντάξει, θα γίνουν κάποιες ενέργειες και για προσλήψεις. Δυστυχώς όχι μόνιμου προσωπικού που να καλύπτει τις ανάγκες. Το λέω ότι παίζουν με τα νούμερα. Είπανε αυτό, κυβέρνηση έλεγε για 10.000 προσλήψεις. Τελικώς φαίνεται ότι δεν είναι προσλήψεις, είναι αντικαταστάσεις όσων φεύγουν. Αλλά σίγουρα ο κόσμος έτσι το εξελέγω. Το παράδειγμα του ΕΚΑΒ είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι δεν αναπληρώνεται τίποτα και σε ανθρώπους. Είχαμε πάλι σήμερα μία τουρίστρια που πέθανε γιατί δεν έφτασε το ΕΚΑΒ να την προλάβει, να την πάει. Τι να πούμε άλλο δηλαδή. Τι να πούμε άλλο όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση τον 21ο αιώνα, να συζητάμε αν κόσμος θα, ή αν έχει λεφτά να πάει σε ένα ιδιωτικό μπάσκετ τον πάρουν και με τι απόδειξη θα βγει στο τέλος τιμολόγιο, πόσα λεφτά πηγαίνει ο κόσμος, γιατί δεν μπορεί να περιμένει και να πεθάνει στο σπίτι του και να πάρει ένα ιδιωτικό, εκεί θέλουν να μας φτάσουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά λέμε, ξέρετε, επειδή όλα θέλουμε, ωραία, ρωτάτε για αυτά τα ζητήματα, αλλά κάπως να βγαίνει και ένα συμπέρασμα που δεν είναι μόνο θέμα των εκλογών και του κριτήριου ψήφου. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο κόσμος που ψήφισε ακόμα και Νέα Δημοκρατία μπορεί να συμβιβαστεί με αυτά ή που ψήφισε τα άλλα κόμματα. Τώρα πρέπει να βρεθούμε στον Πειραιά. Υπάρχουν μέρες που είναι μόνο ένα ασθενοφόρο διαθέσιμο, το ξέρετε αυτό? Όχι, δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν μέρες που με βάση τις εφημερίες και άλλα θέματα ένα ασθενοφόρο διαθέσιμο Α και Β Πειραιά. Όταν είναι γνωστή και η κατάσταση και στα τρία μεγάλα νοσοκομεία, όταν είναι γνωστή η κατάσταση στο Μεταξά που είναι τόσο ευαίσθητο θέμα με τους καρκινοπαθείς. Αλλά σε αυτό να σας πω, υπάρχει ένα αισιόδοξο που δεν αφορά μόνο τις εκλογές και το αν το ΚΚΕ έχει έναν βουλευτή παραπάνω, δύο ή και στον Πειραιά που είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό για να αναδεικνύει αυτά τα θέματα, είναι ότι και τα σωματεία των νοσοκομείων εδώ δίνουν μάχη. Δηλαδή στο Μεταξά έχει πολύ μεγάλη άνοδο το σωματείο, την παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ. Άνθρωποι δηλαδή που είναι μέσα και τα ζούνε, και γιατροί και νοσηλευτές και καθαρίστες. Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να γίνει στα νοσοκομεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά? Γιατί η κυβέρνηση βάζει θέμα κόστους. Λέει, παιδιά, εντάξει, για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα. Αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει κάπως να τα εξορροπήσουμε. Ναι. Είναι θέμα γενικότερου προσανατολισμού. Άμα η ζωή, η υγεία θεωρείται κόστος, αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν είναι πρόβλημα μιας και δύο κυβερνήσεων. Το υλοποιούν χρόνια με όλο και μεγαλύτερη επίθεση, δυστυχώς. Έτσι θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η ζωή κόστος, είναι δικαίωμα η υγεία. Την έχουμε πληρώσει διπλή και τριπλή. Από πού και ως που λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για την υγεία? Υπάρχει κάποιος που μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο σας που δεν έχει πληρώσει με τις εισφορές του όταν πάθει κάτι να τον περιμένουν δύο ασθενοφόρα και να του κάνουν τις καλύτερες εξετάσεις? Που λέει ότι πολλά λεφτά, ασφαλιστικές εισφορές, συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει για αυτά. Και πού είναι όλα αυτά? Απλά έχουν ένα σαφή προσανατολισμό, κόψιμο δαπανών και ενίσχυση των ιδιωτικών ομίλων. Γι' αυτό λέμε, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να μπει στο επίκεντρο της λαϊκής πάλης. Εμείς θεωρούμε ότι και τα εργατικά σωματεία και οι σύλλογοι και τα πάντα δεν πρέπει να το έχουν στο απειρόβλητο, δηλαδή μόνο για το εργασιακό, το μισθό. Είναι τα θέματα της υγείας μπροστά, παλεύουμε γι' αυτό. Σαν ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω σε αυτούς τους αγώνες, γιατί αν δεν τους σταματήσεις, θα γίνεται η κατάσταση όλο και χειρότερη. Και η εικόνα. Τώρα άκουγα για τον κύριο Πνευματικό, ξαναθυμηθήκαμε τις δηλώσεις του λόγω της που έδωσε την έδρα της Νέας Δημοκρατίας.
Η εικόνα που είπε ο κύριος πνευματικός, μας λέγανε εργαζόμενοι στο Μεταξά που είχαμε πάει και περιοδίες και προεκλογικά κλπ. Και ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αυτό είναι, και ως ένα βαθμό ισχύει και στην Ελλάδα. Όχι ακριβώς αυτό με το τελευταίο στάδιο των κακριών, αλλά γενικά το πώς αντιλαμβάνονται. Το ότι στην Ελλάδα, ακόμα και ανασφάλιστος να είσαι ή με την αυτοθυσία γιατρών, πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και γίνεται μια προσπάθεια, στο εξωτερικό μπορεί να πεθάνεις και στις σκάλες, δηλαδή, άμα δεν έχεις ασφαλεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, υπάρχουν τέτοιες χώρες. Είναι κατάκτηση του κινήματος, είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε, όχι για τα ελάχιστα, για αυτό που οι σύγχρονες ανάγκες, η εξέλιξη της ιατρικής, της επιστήμης, έπρεπε να γυρνάει βασικά στον κόσμο. Όχι να μένει προνόμιο για λίγους, λες και είναι χόμπι. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κ. Κατζηδάκης σήμερα, στην παράδοση παραλαβή, είπε, αναφερόμενος στους 6 στόχους, μίλησε ότι στόχος είναι να πετύχουμε μέσο όρο ανόδου του ΑΕΠ 3% την τετραετία, μέσω του οποίου θα πετύχουμε την αύξηση των μισθών κατά 25% και να συνεχιστούν και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και η στήριξη επιχειρηματικότητας. Για να δούμε λοιπόν, τελικά το 25% δεν είναι δέσμευση, αλλά είναι μια υπόσχεση η οποία μπορεί να επιτευχθεί αν έχουμε αύξηση του ΑΕΠ. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Αν δεν έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, τι θα γίνει? Ναι. Είναι αυτό το κρεβάτι του προκρούστη που λένε, που έχουν μπει οι μισθοί, που συντεριάζονται τα πάντα όταν ζητάει κάτι ο εργαζόμενος ο εργάτης με τις αντοχές της οικονομίας. Αντοχές της οικονομίας ακούμε παντού, και στην υγεία που λέγαμε πριν, το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς. Όταν το κριτήριο είναι αυτό, και αντοχές της οικονομίας δεν εννοούν πώς λειτουργεί για τους πολλούς, για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους βιοπαλαιστές που υποφέρουν τα μύρια όσα, με την βαριά φορολογία και με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά. Όταν εννοούν αντοχές της οικονομίας, εννοούν τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τι θέλουν, τι δίνουν, δηλαδή πόσο λιγότερο θα μην τυχόν και χάσουν από τα σεντούκια που τα μαζεύουν κατά εκατομμύρια ευρώ, ούτε που ξέρουν που είναι οι επιχειρήσεις τους, τα χρηματιστήρια και αυτά. Αυτές είναι. Δυστυχώς αυτό, ξέρετε, το μεγάλο και βασικό θέμα των μισθών, υπάρχει αυτός ο απαράδεκτος νόμος που τον έχει ονομάσει το κίνημα, δεν είναι δικιά μας η ονομασία, Μπρούτσι Αχτσιόγλου, που έχει καταργήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το να πηγαίνει το σωματείο, δηλαδή με τη συνεργοδοσία, να διαπραγματεύεται, να κερδίζει την αύξηση, να γίνεται υποχρεωτική σύμβαση από την κυβέρνηση όπως θα έπρεπε. Τα έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σας για το θέμα της ζώνης, με βάση και τους όρους ασφάλειας και άλλα. Και καθορίζεται από υπουργική απόφαση. Αυτό δηλαδή που μας λέει πάλι ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτός είναι ο πιο απαράδεκτος νόμος, γιατί είναι η μέθοδος που έχει αλλάξει και είναι μόνιμα, θα περιμένουμε στην τηλεόρασή μας τον κύριο Υπουργό να μας κάνει όσο αντέχει η οικονομία. Την έχουμε δει πώς μας υπολογίζουν εμάς και πώς υπολογίζουν εμάς, εννοώ τους εργαζόμενους, τη μεγάλη πλειοψηφία, και πώς υπολογίζουν την οικονομία για τους λίγους. Άρα καμία αναμονή. Αυτό, ξέρετε, είναι το θέμα. Δεν τις έχω παρακολουθήσει όλες την αλλαγή της κοιτάλης. Το σίγουρο είναι ότι δυστυχώς έρχονται με φόρα και πρέπει να τους την κόψουμε αυτή τη φόρα. Μπορείτε να την κόψετε. Εγώ κάθισα και υπολόγισα σήμερα. Ναι. Αν προσθέσεις τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. 40,55. Πώς... Θέλω να σας πω το εξής, ότι ναι, έχω την αίσθηση ότι η κατανομή των δυνάμεων στη Νέα Βουλή είναι τόσο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει καν τον αριθμό των βουλευτών που χρειάζεται για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και θα χρειάζεται να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμπειρία όμως συνεργασίας δεν υπάρχει, δυστυχώς. Δεν υπάρχει και εμπειρία, κύριε Μπαρδούνια, από αυτά τα κόμματα. Ούτε όλο που αναφέρατε. Κουλτούρα συνεργασίας δεν υπάρχει. Εγώ να σας πω, δεν υπάρχει εμπειρία. Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα για ένα έτσι, όπως μπορεί να το φαντάζεται ένας κόσμος, από τα κόμματα που αναφέρατε, πλην ΚΚΕ, να κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ρωτήσατε αν μπορούμε να τους κόψουμε τη φόρα. Σίγουρα δεν μπορούν να τους κόψουν τη φόρα αυτοί που την έδωσαν τη φόρα. Έτσι, είτε ως κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ που είπατε, ή και η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας ως κομμάτι μιας τέτοιας κυβέρνησης που μας έφτασε στο τρίτο μνημόνιο στις αρχές εκείνης, που όταν της καταθέσαμε την πρόταση νόμου για να καταργηθούν τα μνημόνια ακούστηκε το περιβόητο είναι σχήμα λόγου, έτσι τα θυμάται ο κόσμος. Λοιπόν, τη φόρα μπορεί να της την κόψει ο οργανωμένος λαός. Αυτό είναι η εμπειρία και των τελευταίων χρόνων. Κοινοβουλευτικά μην περιμένουμε δυστυχώς,
πέρα από το να τα αναδεικνύουμε τα θέματα, βεβαίως, με σόου στη Βουλή γενικά, εντάξει, να γίνουν γνωστά ότι περνάει η κυβέρνηση, αλλά άμα ο κόσμος δεν είναι έξω, εμείς δεσμευτήκαμε και θα κάνουμε αυτό που λέγαμε και προεκλογικά. Το κάνουμε ήδη αυτές τις δύο μέρες, το κάναμε ανάμεσα στις εκλογικές μάχες, να είμαστε μπροστά στους αγώνες των εργαζομένων, του λαού. Αποτράπηκαν δεκάδες πληστηριασμοί σπιτιών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μόνο ο λαός θα σώσει τα σπίτια του, λόγω και αυτής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και σε πολλά ακόμα που θα χρειαστεί να παρέμβουμε. Κύριε Μπατιέλο, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας φτάνει. Πρέπει να πάω στο Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολλά τα θέματα γιατί λόγω των Υπουργείων και των. Θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές στο επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλά και εσείς, καλή δύναμη. Γεια σας.